Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη τηλεόραση της Ζούγκλας. Παρακολουθείτε το Ζήσε τη Ζωή. Ελπίζω να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα, γιατί σήμερα είναι Παρασκευή και έρχεται ένα καυτό Σαββατοκύριακο. Σε πολύ λίγο η Ολυμπία Χριστοδουλή θα μας πει τις προβλέψεις για το τριήμερο αυτό. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα από ό,τι μας έχει ανακοινώσει από τη Δευτέρα, γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο είναι καλό και εκμεταλλευτείτε το, γιατί δεν ξέρουμε για τη συνέχεια. Οπότε, αμέσως μετά η Αγγελικά Θεοδωρίδη θα μας μιλήσει για τα χριστουγεννιάτικη διακόσμηση του σπιτιού μας με πάρα πολύ εύκολους τρόπους. Θα φέρει και έτσι διάφορα πράγματα που έχει φτιάξει μόνη της στο παρελθόν. Και θα δούμε και πολύ όμορφες κατασκευές που μπορείτε να κάνετε μόνοι σας με πράγματα που έχετε ούτως ή άλλως στο σπίτι. Και πραγματικά θα δείτε τεράστια διαφορά και οικονομικά αλλά και στο σπίτι σας, γιατί θα σας ρωτάνε όλοι και πώς τα φτιάξατε. Ξεκινάμε όμως πάντα, όπως πάντα, με το Γόβα Στιλέτο. Πρώτη είδηση αυτή τη στιγμή είναι ο Σεμπάστιαν Φέτελ, ο οποίος είναι ο πρωταθλητής της Φόρμουλα 1. Θα γίνει πατέρας και μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες στο Γόβα Στιλέτο. Επόμενη είδηση, και θα δείτε και τη φωτογραφία της Beyoncé, πραγματικά. Εντάξει, νομίζω ότι όλα στο βωμό του χρήματος. Παιδιά, έπιασε τους θαυμαστές της στον ύπνο η Beyoncé. Μπορείτε να δείτε τη star πιο σεξι από ποτέ στη συγκεκριμένη. Γιατί κυκλοφόρησε το καινούριο της CD και αυτό είναι έτσι από κάποια στιγμιότυπα από τις φωτογραφίες που έχει κάνει για τη συγκεκριμένη προώθηση του CD. Όσο να είναι, θα κάψει καρδιές πάλι η Beyoncé. Τρίτο θέμα, Χρήστος Φερεντίνος, ο οποίος θα κάνει το τεμπούτο του στο θεατρικό σανίδι. Πότε επιστρέψει στην τηλεόραση και με ποια εκπομπή. Προς το παρόν βέβαια ετοιμάζεται για το θέατρο και από ό,τι φαίνεται θα επιστρέψει μέσα από τη συχνότητα του Α. Όλο το ρεπορτάζ στο Γόβα Στιλέτο. Η αγαπημένη Ελένη Μενεγάκη νομίζω ότι ζει τα Χριστούγεννα, λες και είναι μικρό παιδί πραγματικά. Θέλει να τελειοποιήσει μάλιστα τον τρόπο που φυλάει τον αγαπημένο της και θα δούμε το απολαυστικό βίντεο με τα μαθήματα της παρουσιάστριας On Air. Σε δύο λεπτά και νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Με ενδιαφέρει. Έρευνα. Μην μου πείτε ότι δεν σας νοιάζει. Εδώ έχει έρευνα που λέει τελειοποίησε τον τρόπο που φυλάς τον αγαπημένο. Όπα. Πώς θα μας το δείξει αυτό, θα μας το κάνει. Στον αέρα. Υπάρχει κοπέλα που θέλει να αντέξει αυτή τη δοκιμασία. Όχι, γιατί όλες οι κοπέλες εδώ μέσα ξεκάθαρα κάποια αντρική ψυχή ανήκουν. Μην μας μπλέκει, αλλά έλα, όχι, και αυτός ανήκει μια γυναίκα. Μία φορά ήρθα εδώ, συγγνώμη. Πολύ ωραία. Γιώργο, καλησπέρα. Δεν κατηγορηθώ. Εγώ δεν υπάρχω, έφυγα. Γιατί σε ζήτησε κανείς. Σ' αγαπώ. Λοιπόν, μην πας μακριά. Πανάθεμάς, εκεί ήθελα να έρθω μαζί στη χρυσή σφαίρα. Τι έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ. Ναι, τι Γρηγόρη. Το φιλί είναι ο προθάλαμος της ζέστης. Για τα ζευγάρια. Για τα ζευγάρια. Αυτό που θα σε οδηγήσει στην κορύφωση. Εντάξει. Στο κρεβάτι. Άρα τι κάνουμε, στο φιλί πρέπει να τα δώσουμε όλα. Μάλιστα. Και όχι να τα δώσουμε όλα μουντά, ανιαρά και πεζά. Ο κύριος. Ναι, πώς την απέκτησε λέει αυτός. Ρωτάει φίλους από πάνω. Α, πολύ το ρωτούν. Με ρωτάνε στον δρόμο. Και εμένα. Ναι. Λοιπόν, για πες Γρηγόρη μου, ναι. Έλα. Άμα θέλει να μην τα δει. Θα της πρότεινα όμως να τα δει για πολλούς λόγους. Θα τα δει. Δεν ασχολούμαι. Λοιπόν, θέλεις να ξεκινήσω. Ναι, Γρηγόρη. Όπου αντέχεις μπορείς να μου πεις, μπορείς να μου το δείξεις αγόρι μου. Όχι, ρε Γρηγόρη. Χριστός και Παναγία. Αλλά εσύ μπορεί να το δείξεις στον αέρα. Δεν είναι ρε παιδιά τίποτα τρομερό. Δεν είναι καθόλου τρομερό. Λοιπόν, κοιτάξτε το πρώτο. Το πρώτο λοιπόν είναι περιπλανήσου στα χείλη του. Είναι πολύ αστείο αυτό. Πού πας, περιπλανιέμαι. Δεν σε πάρει το χέρι της Κατερίνα, έτσι πες ότι είναι τα χίλια. Θα καταλάβω την περιπλάνηση. Έχω μπανιαριστεί, μη φοβάσαι. Έλα, δώσε. Τι μελανιά είναι αυτή, ρε παιδί. Στη συνέχεια του βίντεο θα πρέπει να τη δείτε μόνοι σας μέσα στο govastiletto.gr, γιατί πραγματικά είναι απολαυστική. Πάμε σε μια πιο δυσάρεστη είδηση. Αποτέβρωσαν τον Πολ Γουόκερ. Η οικογένειά του σκέφτεται να μοιράσει τις τάχτες του αύριο το τελευταίο αντίο στον ηθοποιό. Μια είδηση πραγματικά συγκλονιστική από τη μέρα που, που έγινε αυτό το θανατηφόρο τρακάρισμα. Όλο το Hollywood ασχολείται με τον Πολ Γουόκερ. Δυστυχώς. Ακούγονται διάφορα όσον αφορά το συγκεκριμένο ατύχημα. Περιμένουμε και εμείς το πόρισμα της αστυνομίας για ό,τι ακριβώς έχει συμβεί.
Επόμενο θέμα, ο Πέτρος Σύμβριος. Έπρεπε να θυσιάσω γιατί έχω δύο παιδιά, το αγαπημένο του αυτοκίνητο. Ουσιαστικά πούλησε το τζιπ του γιατί δεν μπορούσε να πληρώσει τα τεκμήρια. Τι λέει ο ίδιος για όσα ζει. Γενικά οι καλλιτέχνες και οι άνθρωποι της τηλεόρασης και των τεχνών ζουν δύσκολες στιγμές. Είτε λόγω των διαφημίσεων που έχουν περικοπεί, είτε λόγω των ανθρώπων που δεν υπάρχουν πλέον λεφτά για να είμαστε τόσο καταναλωτικοί όσο παλιότερα. Και σίγουρα η νυχτερινή ζωή έχει τις μαύρες της στο τελευταίο χρονικό διάστημα και σίγουρα αυτό θα συνεχιστεί για λίγο χρονικό διάστημα ακόμα. Πόσες φορές είπα το διάστημα δεν ξέρω κι εγώ ίδια. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη είδηση. Πέτρος Καπουτζίδης. Δεν μίλησε και ο Πλάτωνας. Ένας απλός λαϊκός τραγουδιστής χωρίς ιδιαίτερη μόρφωση μίλησε. Τα πειρά του Καπουτζίδη για το Σφακιανάκι. Πάμε να δούμε το βίντεο από τη συνέντευξή του στο πρωινό του Αντένα. Όλοι το έχουν το δικαίωμα. Πρέπει, ρε παιδί μου, να βγαίνει δημόσια και να λέει την πολιτική του άποψη, την πολιτική του τοποθέτηση. Ναι, και, να ουσιαστικά να προσπαθεί να στρέψει τον κόσμο προς το ένα ή προς το άλλο μέρος. Ναι, έχει το δικαίωμα. Έχει το δικαίωμα να κάνει ο καθένας οτιδήποτε. Δημοκρατία έχουμε, είπαμε. Είχε το δικαίωμα να βγει να πει αυτά που είπε. Η Δέσποινα έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει. Και εγώ έχω το δικαίωμα να πω και να πω αυτά που λέω τώρα. Δημοκρατία δεν λέτε ότι έχουμε. Mm-hmm. Έχουμε δημοκρατία. Έχουμε λοιπόν δικαιώματα. Εγώ έχω δικαίωμα να είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας και να είμαι περήφανος που είμαι Μακεδόνας. Έχω το δικαίωμα να τιμάω τους προγόνους μου με το να λέω όχι στη σβάστικα. Γιατί οι προγονείς μου πεθάνανε από τους ανθρώπους με τη σβάστικα. Η Ελλάδα είναι η χώρα με τα περισσότερα θύματα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο από τους Ναζί, από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Αναλογικά με τον πληθυσμό της. Δεν μπορώ 70 χρόνια μετά να χαιρετάω ναζιστικά. Όποιος μπορεί, ας το κάνει. Σε ενοχλεί που το συγκεκριμένο κόμμα φαίνεται δημοσκοπικά τουλάχιστον έχει απήχηση σε αρκετά μεγάλη μερίδα κόσμου. Αν με ενοχλεί. Σαν άνθρωπο, σαν Γιώργο. Επειδή σήμερα βγάζεις μια εικόνα ενός ανθρώπου έντονα πολιτικοποιημένου, έντονα, εγώ το ξέρω τι είσαι, έχεις άποψη για όλα τα πράγματα και ορθώς, αλλά δεν την έχεις βγάλει ποτέ δημόσια την εικόνα αυτή. Γι' αυτό σε ρωτώ. Με ενοχλεί ότι πιστεύουμε στην Ελλάδα του σήμερα ότι οι λαθρομετανάστες που δεν τους θέλω ούτε εγώ στην Ελλάδα. Να σας το πω πολύ απλά. Δεν θέλω να υπάρχει αυτό το η κατάσταση που υπάρχει στο κέντρο. Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα πρέπει να διορθωθεί. Και θεωρώ ότι είναι λάθος των πολιτικών μας, των προηγούμενων κυβερνήσεων που άφησαν αυτή την κατάσταση. Με ενοχλεί το ότι υπάρχουν Έλληνες που πιστεύουν ότι η λύση για αυτό το πρόβλημα είναι να βγούμε και να σκοτώσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Αυτό με ενοχλεί πολύ. Με ενοχλεί και σαν Έλληνα και σαν Χριστιανό. Υπάρχει ένα σωματείο που βοηθάει γυναίκες οι οποίες έχουν έρθει με αυτόν τον τρόπο στην Ελλάδα, λαθρέα, και έτυχε να ήταν έγκυες. Να έχουν γεννήσει και υπάρχει ένα σωματείο που τις βοηθάει. Ήρθα σε επικοινωνία μαζί τους και ήθελα να τους κάνω ένα θέμα και μου είπαν δεν μπορούμε, δεν θέλουμε να το δημοσιοποιήσουμε. Γιατί φοβούνται. Φοβούνται. Γιατί λέει δεχόμαστε επιθέσεις. Λέω από ποιους. Δεν θα τα λύσουμε τα προβλήματά μας έτσι, κοιτάζοντας τα άκρα. Δεν θα υπερασπιστώ αυτούς που μαχαιρώνουν αλλουδαπούς τη νύχτα. Δεν θα υπερασπιστώ αυτούς που κάψαν ανθρώπους στη Μαρφή. Δεν θα υπερασπιστώ κανέναν από αυτούς. Mm-hmm. Τη λύση θα τη βρούμε με δουλειά και θα τη βρούμε αν ενωθούν τα υγιή κομμάτια της κοινωνίας. Και θα σου πω ότι θρυνώ το ίδιο και για τον Παύλο Φίσα και για τα παιδιά της Χρυσής Αυγής που σκοτώθηκαν. Σαφώς. Πολύ ενδιαφέρον η συνέντευξη του Γιώργου Καπουτζίδη σήμερα το πρωί και είπε και πολύ ωραία πράγματα και με πάρα πολύ ωραίο και σωστό τρόπο. Λοιπόν, επόμενο θέμα, η σύζυγος του Μιχάλη Ιατρόπουλου θα διαγωνιστεί στο The Voice, το πολυαναμενόμενο σόου του Αντένα, που πραγματικά, από ό,τι φαίνεται, θα κάνει λίγο πέρα την εμφάνιση και θα ακούσει μόνο τη φωνή και θα δώσει ίσως και την ευκαιρία σε ανθρώπους με πολύ μεγάλο ταλέντο και με έτσι, ένα λαρύγγι που αξίζει τον κόπο να ακούμε, να βγουν μπροστά, να μιλήσουν, να τραγουδήσουν και να μας χαρίσουν έτσι πολύ ωραίες βραδιές. Γιατί αποφάσισε όμως η σύζυγος του Μιχάλη Ιατρόπουλου να πάει στο talent, στο συγκεκριμένο talent show. Επόμενο θέμα, Άννα Βύση, Αντώνης Ρέμος, έρχεται στη συνεργασία του χειμώνα. Μπορείτε να δείτε καρέ-καρέ το καυτό φιλί που έδωσαν στη συνέντευξη τύπου και πολλές ακόμα περισσότερες φωτογραφίες. Ο Αντώνης είναι το απόλυτο αρσενικό στο χώρο του τραγουδιού, δήλωσε η Άννα Βύση. Το επόμενο θέμα, όπως λέει και στο Γόβα Στιλέτο, θα σας αφήσει άφωνους και όπως και το συγκεκριμένο παλικάρι άφησε άφωνους όλους όσους τον άκουγαν να τραγουδάει live. Το τραγούδι, το συγκεκριμένο, δεν θυμάμαι τώρα ποιο είναι δυστυχώς, αλλά ουσιαστικά αποτελεί τη μετεψύχωση του βασιλιά του rock and roll, Elvis Presley. Πάμε να δούμε τον 16χρονο που έκλεψε τις καρδιές όλων.
David Thibault de Saint-Raymond de Portneuf va nous interpréter donc Blue Christmas, qui est ma chanson de Noël préférée. Je me gâte et je gâte beaucoup d'auditrices et d'auditeurs aussi ce matin. Je rappelle que David a 16 ans. Voici donc Blue Christmas. Have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree. Won't be the same, dear, if you're not here with me. And when those blue snowflakes start falling, that's when those blue memories start calling. You'll be doing all right with your Christmas of white, but I have a blue, 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 blue Christmas. Ça a pas de sens. Ça a pas de sens. Oh, wow, David, t'es incroyable. Merci. Bravo, on est impressionnés. On est tellement impressionnés. J'en ai les... Αυτό είναι ο 16χρονο που μιλάνε όλοι για αυτόν, για την μετεψύχωση ουσιαστικά του Elvis Presley. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι όταν είδα αυτό το βίντεο, αυτό το παιδί είναι αυτή, έχει αυτή την νεότητα. Και η φωνή είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή νομίζω ότι είναι τουλάχιστον 30 χρονών. Τι να πω, ελπίζω να έχει πολύ, έτσι, πολύ καλή πορεία και πολύ τύχη στη ζωή του και να κάνει πολύ μεγάλη καριέρα. Επόμενο θέμα, από το περίεργα.gr. Έχει ανέβει ένα βίντεο από το 5ο Λύκειο Αθηνών για μια ταινία που λέγεται «Ανάλυσέ το» και διαγωνίζεται μάλιστα στο 6ο φεστιβάλ «Πάμε Σινεμά». Είναι μια ταινία μικρού μήκους, χιουμοριστική, για, ουσιαστικά για όσα λένε τα μίντια για τα εξάρχεια. Τα παιδιά ουσιαστικά από το 5ο Λύκειο Αθηνών έχουν κάνει μια φανταστική δουλειά και αξίζει τον κόπο να την προβάλλουμε. Πάμε να δούμε έτσι ένα μικρό απόσπασμα από την ταινία «Ανάλυσέ το». Στα εξάρχεια πλάκα κάνεις. Ούτε να το διανοηθείς. Τι είσαι, αναρχικός, ναρκωμανής, θα σκοτωθείς, παιδάκι μου, εκεί πέρα. Τα Εξάρχεια είναι μια περιοχή στο κέντρο της Αθήνας που όλοι λίγο πολύ γνωρίζετε. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Εγώ εδώ βόλτα στο Κολωνάκι κάνω. Ξακουστεί για πολλούς. Με μια ιδιαίτερη φήμη που φτάνει σε όλες τις γωνιές της Ελλάδας. Γνώμη για τα Εξάρχεια, τι γνώμη έχετε. Αυτοί με τα σακίδια που κοιμούν τις παραλίες. Θα μπορούσαμε να πούμε γενικά ότι αυτό που γνωρίζουν οι περισσότεροι για τα Εξάρχεια είναι κάπως έτσι. Υπάρχουν οικογένειες και εδώ, που ζουν με τα μωρά τους, αλλά είναι διαφορετικές. Καλώς τους! Καλώς το μωράκι μου! Τι κάνει σήμερα? Τι να έχει, μωρέ, λίγα νεύρα έχει. Να, έσπασε και δύο μπιμπερό από το πρωί, εντάξει. Έλα, καλή σώπα, θα την περάσω. Τα λέμε το απόγευμα. Γιαγιάδες που βγαίνουν για ψώνια. Τελείως διαφορετικές από τις γιαγιάδες που γνωρίζετε. Καλημέρα, Αλέξη. Το Σάββατο έχω ένα πάρτι με 2-3 φίλες μου. Πήραμε μια μικρή γεύση από τη συγκεκριμένη ταινία. Θα δούμε και ακόμα περισσότερα αποσπάσματα την επόμενη εβδομάδα. Μπράβο πάντως στα παιδιά του 5ου Λυκείου Αθηνών. Γιατί τα πράγματα, εντάξει, υπάρχει θέμα στα Εξάρχεια, αλλά δεν είναι και αυτό ότι άμα όποιος κυκλοφορεί στα Εξάρχεια κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή και δεν ξέρω και εγώ τι θα γίνει. Πολύ ωραία και πολύ χιουμοριστική και πολύ όμορφη ιδέα. Μπράβο στα παιδιά και καλή επιτυχία στο 6ο φεστιβάλ. Πάμε σινεμά. Επόμενο θέμα μας είναι η Ολυμπία Χριστοδουλή. Ήρθε η ώρα να μάθετε τι θα γίνει αστρολογικά μέσα στο Σαββατοκύριακο για όλους εσάς. Ολυμπία, μας ακούς? Καλησπέρα σας. Τι κάνεις? Καλά είμαι, εσύ? Καλά είμαι, περιμένω να μάθω. Έχεις πει από τη Δευτέρα, μάθω. Έχω να σου πω ότι το Σαββατοκύριακο είναι σχετικά καλό. Συγγνώμη. Έχεις πει από τη Δευτέρα ότι το Σαββατοκύριακο είναι σχετικά, ναι, καλό. Σχετικά καλό. Έχει κάποια θεματάκια, αλλά γενικά κινείται έτσι σε ένα πιο ήρεμο κλίμα. Μάλιστα. Δεδομένου ότι έχουμε μια
θετική όψη μεταξύ του Δία και του Κρόνου σήμερα. Κορυφώνεται σήμερα, αλλά έχει επίδραση τόσο στις προηγούμενες μέρες όσο και στις επόμενες. Μία όψη η οποία αφενός μιλάει για σταθεροποιήσεις, περισσότερο αφορά επαγγελματικά ζητήματα και μιλάει για σταθεροποιήσεις, αλλά και για ευκαιρίες, οι οποίες ευνοούν περισσότερο τα υδάτινα ζώδια, δηλαδή τους καρκίνους, σκορπιούς και ιχθύες του δευτέρου δεκαημέρου. Πολύ ξανά και πράγματα που συζητούσαν στο παρελθόν, τώρα να επανέρχονται με πιο έτσι, έντονη δυναμική και να εδραιώνονται το διάστημα αυτό, αλλά για καινούργια πράγματα ενδεχομένως ανοίγονται τώρα. Για τα ζώδια αυτά, έχουμε άλλες δύο όψεις όμως, οι οποίες τις λέγαμε πονηρές. Ταυτόχρονα είναι, με αυτήν. Ναι, γιατί δεν φαίνονται πολύ, αλλά δημιουργούν τα θεματάκια τους. Για σήμερα έχουμε μία όψη μεταξύ του Ερμή και της Αφροδίτης και αντίστοιχα άλλη μία όψη, είναι η τετράγωνα, είναι οι μικρότερες όψεις αυτές, αλλά έχουν ιδιαίτερη δυναμική. Αλλά και άλλη μία όψη του Κρόνου με τον Άρη την Κυριακή. Αυτές δυσκολεύουν λίγο τα πράγματα. Υπάρχει το ενδεχόμενο να προκύψουν θέματα τα οποία δεν θα είναι εύκολα στη διαχείρισή τους. Θέματα που αφενός έχουν να κάνουν με την επικοινωνία. Κάποιες προστριβές που μπορεί να δυσκολέψουν τις σχέσεις και τις συνεργασίες. Και μπορεί να υπάρξει και μια σκληρή αντιμετώπιση σε πρόσωπα και καταστάσεις, μια έλλειψη επαφής, μια τάση αποξένωσης. Έτσι έχει μια δυσκολία. Μάλιστα. Μικρή. Όχι σοβαρό, αλλά ξέρεις. Καλό είναι να έχουμε τη συνολική εικόνα. Να μην είμαστε. Να αισιοδοξούμε, αλλά με μέτρο. Να αισιοδοξούμε για αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά με μέτρο. Αλλά με μέτρο. Έτσι. Και λίγο προσοχή. Περισσότερο για τοξότες δευτέρου δεκαημέρου, εγώκερους τρίτου δεκαημέρου και ζυγούς πρώτου δεκαημέρου με σκορπιούς δευτέρου δεκαημέρου. Αυτά τα συγκεκριμένα δεκαήμερα έχουν θέμα. Μάλιστα. Τώρα, για τον κρυό. Είναι ένα τριήμερο που δεν θα λέγαμε ότι είναι άσχημο, αφενός. Αφετέρου, καλό είναι βεβαίως να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις κινήσεις τους, οι κρύοι. Στον τρόπο που εκφράζονται, στο τι λένε, στο τι ζητάνε από τους άλλους, πόσο απαιτητικοί μπορεί να γίνουν. Ενδεχομένως να δημιουργηθούν κάποιες αιστείες έντασης, οι οποίες αφορούν βασικά τον ερωτικό τους σύντροφο και γενικά την ερωτική τους ζωή, που μπορεί να περάσει από κάποιες αναταράξεις. Οι κρύοι των πρώτων ημερών ιδιαίτερη προσοχή, έχουν μπει σε μια περίοδο η οποία μπορεί να τους φέρει πολλά γεγονότα. Κατά τα λοιπά τα οικονομικά τους απασχολούν. Υπάρχει μέσα μια τάση μέσα στις επόμενες μέρες να ξοδέψουν έτσι χρήματα περισσότερο. Χριστούγεννα είναι. Χριστούγεννα έρχονται. Χριστούγεννα έρχονται, ναι. Πάντως οι έξοδοι δεν τους λείψουν, έτσι για να ξεφύγουν και να περάσουν καλά. Μάλιστα. Για τους Ταύρους, Παρασκευή και Σάββατο η Σελήνη είναι στο ζώδιό τους. Τους Σωθοί να ασχοληθούν με ό,τι τους δίνει χαρά, με τα πρόσωπα που αγαπάνε. Μπορεί να το ρίξουν έξω, να διασκεδάσουν, να περάσουν καλά. Οι σχέσεις τους, μάλλον γενικότερα, τους δίνουν τη δυνατότητα έτσι να περάσουν πολύ όμορφες στιγμές. Ωστόσο, καλό είναι και εκείνοι να φροντίζουν να είναι προσεκτικοί στο τι ζητάνε από τους άλλους, στο πώς εκφράζονται. Υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιων παρεξηγήσεων, ιδιαίτερα για τους Ταύρους του δευτέρου και τρίτου δεκαημέρου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον ερωτικό του σύντροφο. Μάλιστα. Μπορεί να προκύψουν και κάποια μπερδέματα που αφορούν τα οικονομικά τους, όχι σοβαρά, αλλά έτσι ικανά να τους χαλάσουν λίγο τη διάθεση. Πιο προσεκτικοί να είναι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου αύριο. Μάλιστα. Οι Ταύροι. Για τους Διδύμους είναι ένα αρκετά καλό τριήμερο. Παρασκευή και Σάββατο, σήμερα και αύριο δηλαδή, μπορεί να είναι λίγο πιο πολύ απομονωμένοι, έτσι, να ασχοληθούν λίγο περισσότερο με τα προσωπικά τους ζητήματα. Από την Κυριακή θα είναι καλύτερα τα πράγματα και κέφι και χαρά και διασκέδαση θα έχουν και με τα αγαπημένα τους πρόσωπα θα περάσουν καλά και η επικοινωνία μαζί τους θα είναι αρκετά ευχάριστη. Γενικά ένα καλό τριήμερο. Ωστόσο, περισσότερο για τους Διδύμους του δευτέρου δεκαημέρου καλό είναι να προσέξουν το πώς λειτουργούν στις συναναστροφές τους με τον σύντροφο ή τους συνεργάτες. Ενδεχομένως να βρεθούν μπροστά σε κάποιες πιο προκλητικές συμπεριφορές και να υπάρξει μια μικρή αναταραχή. Όχι σημαντική, αλλά έτσι μια μικροπαρεξήγηση μπορεί έτσι να τους χαλάσει λίγο τη διάθεση. Μάλιστα. Για τους καρκίνους είναι ένα αρκετά καλό τριήμερο. Περισσότερο με φίλους ασχολούνται. Να βγουν, θέλουν, θα καταφέρουν μάλλον να βγουν, να περάσουν καλά Παρασκευή και Σάββατο, σήμερα και αύριο.
Είναι δύο ημέρες που θα τους βγάλουν από το σπίτι και θα τους χαρίσουν έτσι κάποιες όμορφες στιγμές και με τον ερωτικό σύντροφο και με την ερωτική ζωή. Γενικά είναι ήρεμα τα πράγματα. Εκείνο που καλό είναι να προσέξουν είναι κάποιες πιθανές εντάσεις που μπορεί να δημιουργηθούν με τα πρόσωπα της οικογένειας, ιδιαίτερα για τους καρκίνους των πρώτων ημερών. Μπορεί να έχουν κάποιους διαπληκτισμούς για ασήμαντες αφορμές, περισσότερο την Κυριακή. Για τα λιοντάρια, σήμερα και αύριο είναι ένα διήμερο που φαίνεται να τους απασχολούν περισσότερο τα εργασιακά τους. Ενδεχομένως κάποια πράγματα να μην βγαίνουν όπως ακριβώς τα θέλανε, ιδιαίτερα το πρωινό του Σαββάτου έχει μια μικρή ένταση, έτσι, τους κάνει έτσι να χάνουν τη διάθεσή τους λίγο. Ή μια ένταση με ένα πρόσωπο από το χώρο των συνεργατών ή ακόμα και της οικογένειας να θέλει μια προσοχή, μην πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις από ό,τι πρέπει. Από την Κυριακή τα πράγματα βελτιώνονται. Γενικά όμως καλό είναι να κρατήσουν χαμηλούς τόνους και να μην δημιουργούν ή να αποδέχονται εντάσεις, γιατί είναι λίγο περίεργες ημέρες. Αυτό. Και την Κυριακή περνάνε καλά, δηλαδή με φίλους, με τον ερωτικό σύντροφο. Είναι καλά τα πράγματα, ας προσέξουν όμως και εκείνοι. Για τους παρθένους, και σήμερα και αύριο είναι μέρες που θα θελήσουν να βγουν να διασκεδάσουν, να έχουν μια έντονη δραστηριότητα και θα περάσουν καλά. Μπορεί να γνωρίζουν και νέα πρόσωπα, να έχουν κοινωνικές δραστηριότητες, να πάνε σε κάποιες και καλλιτεχνικές δραστηριότητες στο τρίμερο αυτό. Ωστόσο και εδώ, αυτό που θα πρέπει να προσέξουν είναι να αποφύγουν να γίνουν κριτικοί με τους άλλους, με τους γύρω τους. Περισσότερο οι παρθένοι του δεύτερου δεκαημέρου. Και την Κυριακή είναι πολύ καλή και για έξοδο και για φίλους. Και οι παρθένοι καλό είναι να προσέξουν λίγο τα οικονομικά τους το τρίμερο αυτό. Είναι εύκολο να ξεφύγουν. Ναι. Σ' ακούω κανονικά. Ωραία. Για τους ζυγούς υπάρχει μια έντονα ερωτική διάθεση το τρίμερο αυτό. Οι ανάγκες τους είναι περισσότερο να βρεθούν με τον σύντροφό τους, να μείνουν μόνοι τους, να επικοινωνήσουν, να χαρούν μαζί του. Καλό είναι όμως να φροντίσουν και εκείνοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε κάποιες μικρές διαφωνίες που μπορεί να βγούνε ή παρανοήσεις περισσότερο από κακή συνεννόηση. Οι ζυγοί των πρώτων ημερών, εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Μπορεί να βρεθούν μπροστά σε κάποιες προκλητικές συμπεριφορές είτε του συντρόφου είτε των συνεργατών, οι οποίες να μην είναι εύκολο να τις διαχειριστούν, περισσότερο την ημέρα της Κυριακής. Ναι. Και επειδή μπορεί να ξεφύγει το πράγμα, καλό είναι να κρατήσουν τη γνωστή τους στάση της εξισορρόπησης. Έχουν αυτό το χάρισμα οι ζυγοί. Για να μην πάρει μεγαλύτερες προεκτάσεις το πράγμα, ιδιαίτερα την Κυριακή και ιδιαίτερα για τους ζυγούς του πρώτου δεκαημέρου. Μάλιστα. Για τους Σκορπιούς σήμερα και αύριο εστιάζουν περισσότερο στον τομέα των σχέσεων με των συνεργασιών. Μπορεί να υπάρξουν αρκετά θετικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά επαγγελματικά τους ζητήματα και σε ό,τι αφορά την προσωπική ζωή. Τις πρωινές ώρες του Σαββάτου μόνο να αποφύγουν κάποιες ανοιχτές αντιπαραθέσεις, γιατί ενδεχομένως να ανέβουν οι τόνοι και να έχουν κάποιες αντιδράσεις τόσο από τον σύντροφο όσο και από τους συνεργάτες τους. Ωστόσο την ημέρα της Κυριακής φαίνεται να τους απασχολούν περισσότερο η ερωτική τους ζωή, μπορεί να έχουν κάποιες ευχάριστες στιγμές. Είναι ένα καλό τριήμερο, δεν θα λέγαμε ότι έχει κάτι που να τους χαλάσει τη διάθεση, εκτός από αυτό που είπαμε. Για τους τοξότες, σήμερα και αύριο ένα διήμερο που θα έχουν αρκετό πονοκέφαλο με τα θέματα της δουλειάς τους. Πιθανό να χρειαστεί να αφιερώσουν και περισσότερο χρόνο από ό,τι συνήθως για να διεκπαιρεώσουν κάποιες εκκρεμότητες που έχουν και κάποια θέματα που έχουν αναλάβει γενικά. Μάλιστα. Ιδιαίτερα το πρωινό του Σαββάτου για τους τοξότες υπάρχει το ενδεχόμενο μιας μικρής ή μεγαλύτερης αναταραχής, περισσότερο για τους τοξότες του δευτέρου δεκαημέρου. Μπορεί να έχουν μια αντιπαράθεση με συνεργάτες, με συναδέλφους. Αρκετά καλύτερη η Κυριακή για να ξεκουραστούν και να βγουν μια βόλτα, να περάσουν καλά με φίλους, με τον ερωτικό σύντροφο και να το ευχαριστηθούν. Για τους εγώ καιρούς, σήμερα και αύριο είναι άκρως ερωτικές οι διαθέσεις σας, λένε τα άστρα. Έτσι, για πες. Ναι. Και θα θέλετε να βγείτε, να περάσετε καλά, να χαρείτε, να φλερτάρετε. Βεβαίως ο ερωτικός σύντροφος είναι σε πρώτη προτεραιότητα. Και θα θελήσετε να περάσετε και περισσότερο χρόνο μαζί του και να έρθετε πιο κοντά του. Είναι ένα καλό τρίμερο και
πολύ και την ημέρα της Κυριακής θα θελήσετε περισσότερο να ασχοληθείτε με την οργάνωση των εργασιακών σας ζητημάτων, να δείτε τους στόχους σας, τι θέλετε να κάνετε, πώς θέλετε να τα μεθοδεύσετε. Για τους εγώκυρους τώρα των πρώτων ημερών, εκεί χρειάζεται λίγο προσοχή. Μπορεί να υπάρξουν κάποιες έτσι μεγαλύτερες εντάσεις ή μεγαλύτερες διαφωνίες, οι οποίες ξεκινάνε συνήθως από ένα σημαντικό λόγο, αλλά θέλει λίγο προσοχή. Για τους υδροχόους είναι ένα αρκετά έντονο τριήμερο. Βγαίνουν στο προσκήνιο αρκετά θέματα που αφορούν τα επαγγελματικά τους, ίσως και με μια μορφή εκκρεμωτήτων, η οποία μπορεί να γίνει και να καταλήξει και σε αντιπαραθέσεις, που μπορεί να πάρουν μια μεγαλύτερη έκταση την ημέρα του Σαββάτου, με τα πρόσωπα του από το χώρο της δουλειάς τους. Καλό είναι να κρατήσουν χαμηλούς τόνους και να μην πυροδοτήσουν τα γεγονότα παραπάνω. Καλύτερη μέρα για τους υδροχόους η Κυριακή, σε ό,τι αφορά την ερωτική τους ζωή, όπου δίνουν και περισσότερο χρόνο στον σύντροφό τους και θα θέλουν να περάσουν και καλά και με φίλους και με αγαπημένα πρόσωπα. Η Κυριακή τους πάει καλύτερα. Το Παρασκευή και Σάββατο είναι καλό να είναι λίγο περισσότερο προσεκτικοί. Και για τους ηχθείς είναι αρκετά ενδιαφέρουσες οι εξελίξεις του τριημέρου. Υπάρχει αρκετή κινητικότητα, ιδιαίτερα σήμερα και αύριο, αρκετές επαφές, επικοινωνίες, συζητήσεις και κάποιες έξοδοι και κοινωνικού χαρακτήρα μπορεί έτσι να τους κάνουν να περάσουν πολύ καλά. Περισσότερο για τους ηχθείς του Δευτέρου δεκαημέρου υπάρχει το ενδεχόμενο μιας έντασης σήμερα και αύριο σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά τους. Περισσότερο έχει να κάνει με μια μορφή παρεξήγησης, όχι κάτι σοβαρό. Και καλό είναι να προσέξουν και τη σχέση τους με τον σύντροφό τους τις μέρες αυτές. Την Κυριακή έχουν μια πιο δημιουργική διάθεση να ασχοληθούν περισσότερο με θέματα του σπιτιού. Ενδεχομένως να έχουν και κάποιες επισκέψεις στο σπίτι που θα τους κάνουν έτσι να περάσουν ζεστά την ημέρα τους με φίλους σε οικογενειακό περιβάλλον. Μάλιστα. Αυτά για το τριήμερο. Λίγο προσοχή θέλει, δεν είναι κακό. Μπορούμε να περάσουμε αρκετά καλά. Πολύ ωραία. Ολυμπία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να έχεις ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Τι είπες. Σας εύχομαι να περνάτε υπέροχα. Πάρα πολύ ωραία. Και εμείς το ίδιο σε σένα. Να έχεις ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε τη Δευτέρα έτσι, με εβδομαδιαίες προβλέψεις. Για τα εβδομαδιαία μας. Φιλιά πολλά. Φιλάκια πολλά, να είσαι καλά. Τελειώσουν οι εβδομαδιαίες προβλέψεις και έρχονται παιδιά τα Χριστούγεννα. Και για να στολίσουμε ένα υπέροχο σπίτι, ποια χρειαζόμαστε? Την Αγγέλικα Θεοδωρίδη, η οποία έχει έρθει σήμερα να μας πει με άκρος χριστουγεννιάτικη και πολύ ωραία διάθεση σήμερα. Τη βλέπετε κιόλας. Να μας πει πώς θα στολίσουμε το σπίτι μας. Με εύκολους τρόπους. Και οικονομικούς. Mm-hmm. Με πράγματα που όλοι έχουμε στο σπίτι μας. Ή έστω με πράγματα που μπορούμε πολύ εύκολα να προμηθευτούμε. Και πολύ οικονομικά πράγματα. Γιατί πρέπει να μπούμε σε αυτό το πνεύμα, νομίζω, πια όλοι μας. Είτε γιατί το προστάζουν οι καιροί, είτε γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Και νομίζω ότι πρέπει να το προσπαθήσουμε και μέσα μας να καταπολεμήσουμε λίγο την κρίση, λίγο τη μιζέρια και όλο αυτό το πράγμα. Α, να το προσπαθήσουμε από τη θετική πλευρά εννοείς. Από τη θετική πλευρά, ναι, συμφωνώ. Να κάνουμε πράγματα για το σπίτι και όπως θα δούμε και σε λίγο η ώρα έτσι, από φωτογραφίες που μας έχει στείλει, μιλάμε για μηνό κόστος. Απλά λίγο φαντασία, λίγο να πιάνει το χέρι σας. Και να σας πω και την αλήθεια και να μην πιάνει και πολύ το χέρι σας, προσπαθήστε το γιατί είναι τόσο εύκολο. Που θα το κάνετε δεν υπάρχει περίπτωση. Είδα αυτά τα σπιτάκια με τα μπισκότα. Με τα μπισκότα. Ενθουσιάστηκα. Θα τα δείτε. Ποια είναι η τάση όμως για αυτές τις γιορτές φέτος? Αυτή είναι μια ερώτηση που η αλήθεια είναι ότι μου την κάνουν συνήθως στις γιορτές. Λέω την τετριμένη απάντηση ότι δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη τάση. Περάσαμε και μια περίοδο με κάτι ανάποδα δέντρα. Περάσαμε με κάτι ανάποδα δέντρα. Ναι. Αυτά πάνε. Έχουν περάσει εδώ και 3-4 χρόνια σίγουρα. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι έχουμε λίγο επιστρέψει στο παραδοσιακό. Μάλιστα. Στο φυσικό πράσινο χρώμα, αυτό το που έχει το κάθε χριστουγεννιάτικο δέντρο ή γυρλάντα, με το θερμόφως επάνω τα λαμπάκια. Έχουμε φύγει λιγάκι από το πολύχρωμα. Δεν μ' αρέσει ούτε και εμένα. Είναι μόνο για πολύ ειδική κατηγορία, δηλαδή να είναι λευκό, να είναι... Αυτό πήγα να σου πω. Είσαι ένα πάρα πολύ minimal ενδεχομένο σπίτι, mm-hmm. που μπορεί καν να μην βάλει κάποιος δέντρο φυσικό και να κάνει μια κατασκευή από κορμούς ξύλων και να τα στιβάξει, να κάνει μια κατασκευή τέτοια δέντρου, mm-hmm. και να βάλει εκεί πέρα κάποια λαμπάκια πιο ψυχρά που ενδεχομένως το σπίτι να είναι και γκρι. Σε τέτοιους χώρους θα πήγαινε πιο πολύ, τουλάχιστον για μένα, αλλά στις περισσότερες κατοικίες ή στα περισσότερα μαγαζιά, νομίζω ότι το θερμό χρώμα πάει, ωραίο, ζεσταίνει λίγο πιο πολύ την ατμόσφαιρα. Αυτό ακριβώς.
Μια αυτό. Μια το κεράκι που λέμε. Αυτή τη ζεστασιά που βγάζει είτε το τζάκι είτε τα κεράκια. Πριν μου πεις οτιδήποτε άλλο, θέλω να σου πω αν είδες ένα δημοσίευμα που κυκλοφόρησε μια φωτογραφία από ένα δέντρο με string από σε μαγαζί στα κέντρα της Αθήνας. Γιατί δεν το είδες, ήταν πάρα πολύ ωραία και σκέφτομαι ότι είναι πάρα πολύ οικονομική. Για κάθε γυναίκα ή έστω για τις περισσότερες νομίζω ότι είναι. Δεν ξέρω, ήταν σε ένα μαγαζί το οποίο είχε εσόρουχα και είχε κάνει όλη τη διακόσμηση έτσι χριστουγεννιάτικα με τέτοια. Πάρα πολύ ωραία. Θα το δείξω μετά, μετά το τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, εγώ σκέφτομαι φέτος τα Χριστούγεννα να κάνω όλο το δέντρο με σοκολάτες. Α, νομίζω πήγες να μου πεις. Δεν και τρόμαξα. Το έκανα άλλος, δεν υπάρχει λόγος. Νομίζω σκέφτομαι να το κάνω με όλες σοκολάτες. Γιατί είναι κάτι το οποίο σιγά σιγά. Θα τις φάω. Θα τις φας μετά. Ναι. Το πολύ που να φωνάξω και τους φίλους μου να τις φάμε όλοι μαζί την πρωτοχρονιά. Σωστό. Δίνουν χρώμα. Γιατί χρώμα. Έχουν συσκευασίες σε πάνω ναι. ούτως ή άλλως χρώμα. Και σκέφτομαι, ξέρεις, να έκανα τρυπούλες με αυτό το διακορευτή mm-hmm. Και να παίρναγα ουσιαστικά μέσα την κορδελίτσα και τις έβαζα έτσι. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Ξέρεις, και μπορείς να το ξεκινήσεις αν όντως σκέφτεσαι να το κάνεις. Ναι. Με μικρά αυτά τα φωντανάκια που λέμε. Με μικρά τέτοια που να τα βάλει. Σοκολατάκια. Ναι. Τέτοια, να τα ξεκινήσει από την κορυφή του δέντρου, ναι. που μπαίνουν συνήθως πιο μικρά στολιδάκια ούτως ή άλλως. Και να τα μεγαλώνει σταδιακά. Mm. Μέχρι από κάτω-κάτω θα βάλει ενδεχομένως πιο μεγάλες σοκολάτες. Κατάστησε. Μπορεί να πάρει καραμέλες, αυτά τα μπαστούνάκια ναι, που υπάρχουν και σε μεγάλα πολυκαταστήματα που είναι πολύ οικονομικά. Ναι, να τα δέσει με κορδελίτσες. Ναι. Άλλη μία λύση, αν θέλει κάποιος έτσι πιο οικονομική, ειδικά όταν υπάρχουν παιδάκια στο σπίτι, mm-hmm. είναι να πάρουν παιχνίδια, κουκλάκια των παιδιών τους mm-hmm. και να κάνουν ένα δέντρο πάρα πολύ έτσι χαρούμενο και παιδικό, να βάλουν τα κουκλιά. Σωστά. Τα αρκουδάκια με φιόγκους και λαμπάκια. Mm-hmm. Και πιστέψτε με, γεμίζει πάρα πολύ είναι το πάρα δέντρο πολύ και πάρα πολύ οικονομικό. Πάρα πολύ οικονομικό. Και μάλιστα κάποιοι το κάνουν και σαν στο δωμάτιο του παιδιού. Στο ένα δωμάτιο μικρό του δεντράκι παιδιού. Ναι, 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 με τα παιχνίδια του. Που δεν κοστίζει δηλαδή ουσιαστικά τίποτα. Εμένα μου αρέσει και ακόμα και το να μην πάρει ολόκληρο δέντρο, mm-hmm. επειδή είναι μια δαπάνη. Βέβαια τώρα πια σχεδόν με 20 ευρώ. Παίρνει ένα δέντρο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά μπορείτε να πάρετε και κομμάτια αυτά τα πράσινα. Τις γυρλάντες και να κάνετε πολύ ωραία πράγματα και, και με λιγότερα λεφτά ακόμα mm-hmm. Σε 2-3 σημεία του σπιτιού. Εντάξει, δεν χρειάζεται να γίνει και δεξιότητα. Γωνιές, ναι. εννοείται. Αυτό. Το παν είναι να προσπαθήσουμε να ζεστάνουμε το χώρο μας και να δώσουμε μια γιορτινή διάθεση mm-hmm. για αυτούς που θέλουν φυσικά. Καλά, γιατί βέβαια. Είναι κάποιοι που δεν συμπαθούν το χριστουγεννιάτικο στολισμό. Εγώ κοιτάξτε να δείτε, έχω 24 Δεκεμβρίου, πώς το λένε, γενέθλια. Γενέθλια, οπότε. Ήταν αδύνατο να μην συμπαθώ τα Χριστούγεννα. Δηλαδή, αδύνατο. Εμένα είναι η δουλειά μου τέτοια που στολίζω, οπότε αδύνατο να μην τα συμπαθώ κι εγώ. Οπότε. Είμαστε και ιδίως στο ίδιο κλίμα. Το παν λοιπόν είναι να ζεστάνουμε το χώρο μας με απλές λύσεις. Mm-hmm. Είτε αυτό είναι να πάρουμε φαρδιές κορδέλες και να ντύσουμε κάποια μαξιλάρια που μπορεί να έχουμε στο σπίτι και να τα στιβάξουμε σε μία γωνία. Σαν δωράκι. Μπράβο. Ή ακόμα και βιβλία που έχουμε πολλές φορές σε βιβλιοθήκες, mm-hmm. βιβλία που δεν τα χρησιμοποιούμε, mm-hmm. που μπορούμε να κάνουμε μία σύνθεση σαν δέντρο, να τα στιβάξουμε σε μία γωνία, αν δεν θέλει κάποιος να αγοράσει. Mm. Αυτό να βάλει διάσπαρτα, δηλαδή να αφήσει κάποια βιβλία να βγαίνουν πιο έξω, πιο μέσα, να παίξει με μια τρισδιάστατη κατασκευή και να κουμπίσει κάποια λαμπάκια επάνω ή κάποιους φιόγκους ενδεχομένως. Ξύλα, αν κάποιος έχει τζάκι στο σπίτι, αυτά που δεν θέλουν να κάψουν κάποιοι, αν μπορούν να αρκεστούν στα 10 ξύλα λιγότερα, θα μπορούν να κάνουν μια μικρή σύνθεση σαν ένα μικρό ελατάκι μέσα στο σπίτι. Σε διακοπτώ και οι μπρικέτες. Και οι μπρικέτες βάζουν έτσι, πολύ, πολύ ωραίο. Και είναι και πολύ οικονομικές πολύ οι μπρικέτες. Πολύ πιο οικονομικές. Άλλη μια λύση είναι κουτιά που μπορεί να έχουμε, είτε από παπούτσια που δεν τα χρησιμοποιούμε, είτε κουτιά που υπάρχουν στο εμπόριο που είναι πάρα πολύ οικονομικά, mm-hmm. τα οποία μπορούμε να τα ντύσουμε με χαρτί περιτυλίγματος και μεγάλους φιόγκους, να τους βάλουμε και αυτούς σε μια γωνία. Γυάλες με νερό μέσα. Υπάρχουν στο εμπόριο ειδικές σταγονίτσες με χρώμα που θα μπορούσαμε να χρωματίσουμε κιόλας στο νερό. Να βάλουν κάποια ρεσό που θα επιπλέουν. Mm-hmm. Ή ακόμα, εάν κάποιος διαιτείται να δώσει έστω και 20 ευρώ, υπάρχουν λαμπάκια τα οποία τα βουτάς μέσα στο νερό. Οπότε, εάν δεν θέλει κάποιος να στολίσει δέντρο, δέντρο ή καραβάκι, αν δεν έχει, που θεωρείται και πατροπαράδοτο στην Ελλάδα, θα μπορούσε να βάλει γυάλα με νερό και λαμπάκια μέσα. Mm-hmm. Να ρίξει κάποια φύλλα από φυσικό έλατο mm-hmm. ή ακόμη και από μια γυρλάντα να κόψει 2-3 μπαστούνάκια και να ρίξει μέσα με κανέλες. Ah. Και αυτό θα ήταν μια πολύ εντυπωσιακή σύνθεση. Mm-hmm. Μπουκάλια. Είτε διάφανα,
στα οποία μπορούμε να ρίξουμε καραμέλες μέσα ή ζαχαρωτά και να κάνουμε μια, έτσι, μια πιο παιδική και παιχνιδιάρικη διακόσμηση που σου αρέσει, ναι, και σένα, έτσι, σοκολατένια, ζαχαρωτά. Είναι γιορτή περισσότερο για τα παιδιά. Συμφωνώ. Δηλαδή, και μ' αρέσει αυτή η διαδικασία, δηλαδή να γίνει λίγο πιο παιδικό το σπίτι, mm-hmm. να πάρει λίγο μια άλλη μορφή. Εντάξει, τις υπόλοιπες 345 μέρες του χρόνου, ας είναι πιο μήνυμα, πιο σοβαρό, νομίζω ότι είναι τέλεια παιδικότητα. Είναι και το στυλ του κάθε ανθρώπου, φυσικά. Βέβαια. Υπάρχουν κάποιοι που δεν τους αρέσει καθόλου το παιδικό, ναι, στυλ και δεν θα μπορούσαν να το υποστηρίξουν, ακόμη και αν έχουν παιδιά. Σωστά. Βέβαια, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, όταν υπάρχει ένα παιδί σε μια οικογένεια, καλώς ή κακώς πρέπει να μπαίνουμε στη δική του θέση. Έτσι. Και να το φτιάχνουμε και περισσότερο το σπίτι και με πιο έντονα χρώματα και ίσως και λίγο πιο φορτωμένο από ό,τι είναι το γούστο μας, mm-hmm. στην καθημερινότητά μας. Άλλη μία λύση που θα μπορούσε κάποιος να κάνει με μπουκάλια, μιας και αναφέρθηκα σε αυτό, θα ήταν να κάνει μία σύνθεση από πιο μικρά και πιο μεγάλα μπουκάλια, με κλαδιά μέσα, mm-hmm. λαμπάκια ή φιωγκάκια που θα μπορούσε να δέσει πάνω σε αυτά. Ή επίσης, τα ίδια τα μπουκάλια, υπάρχει μία κόλλα στο εμπόριο που λέγεται θερμόκολλα. Mm-hmm. Αυτή τι γίνεται, τη βάζουμε στην πρίζα και ζεσταίνει κάποια stick κόλλας. Mm-hmm. Αυτό με το που ζεσταθεί μπορούμε να κάνουμε διάφορα σχέδια πάνω στο μπουκάλι, να γράψουμε φιές, να κάνουμε αστέρια ή ρόδια. Στεγνώνει αμέσως, δηλαδή σε 10 δευτερόλεπτα. Εννοείς τη σιλικόνη. Τη σιλικόνη, θερμόκολλα ακριβώς. Αυτό δεν κοστίζει σχεδόν τίποτα, δεν κοστίζει σχεδόν τίποτα αυτό το πράγμα. Πάμε φτηνό, ναι, και αυτό θα χρειάζεται στον καθένα μας για διάφορες κατασκευές μέσα στο σπίτι, ούτως ή άλλως. Και μετά, αφού στεγνώσει και έχουμε κάνει κάποια ανάγλυφα σχέδια, με ένα σπρέι, είτε ασημί, είτε χρυσό, λευκό, κυπαρισί, μπορντό, οτιδήποτε, ναι, να βάψει κάποιο τα μπουκάλια και να κάνει μια τέτοια σύνθεση που μπορεί να βάζει και κεράκι επάνω. Σωστά. Με ευχές χριστουγεννιάτικες και κάποια χριστουγεννιάτικα σχέδια που είναι μηδενικό το κόστος από παλιά μπουκάλια που μπορεί να, ναι, έχουμε. Σωστά. Ακόμη και τενεκεδάκια, αν κάποιο πιάνει λίγο πιο πολύ τα χέρια του από κονσερβοκούτια και αν έχει ένα μικρό τρυπάνι, να βάλει μια λεπτή, ένα λεπτό πόμα μπροστά, ναι, και να αρχίσει να κάνει μικρές τρυπίτσες με μικρά χριστουγεννιάτικα, έτσι, σχέδια επάνω, όπως αστεράκια ή ευχές, σαν σκαλίζει, αν θέλει, αυτό που λέγαμε ακριβώς, ναι, βάζοντας μέσα ένα ρεσό. Μετά αυτό βγάζει όλα αυτά τα σχεδιάκια στον τοίχο μας, στο τραπέζι. Είναι σαν τα προϊόντα ουσιαστικά που βλέπουμε που πουλάνε, αλλά και είναι μπορούμε από άλλα υλικά. Μπορούμε να το φτιάξουμε μόνοι μας. Μπορούμε να το φτιάξουμε μόνοι μας. Τι ωραίο αυτό. Και σαφώς γυάλες, mm-hmm. Είτε αποξηραμένα φρούτα που μπορούμε να τα κόψουμε, να τα αποξηράνουμε κοντά στο τζάκι, έτσι, μία απόσταση, είτε πάνω στο καλοριφέρ μας, και αυτό να μυρίζει και πολύ ωραία. Εγώ πέσα πάντα μανταρίνια έβαζα. Μανταρίνι, πορτοκάλι. Yeah. Και αυτά μπορούμε, κανέλα, αυτό, να κανένας, τα χρησιμοποιήσουμε μέσα σε μία γυάλα, μαζί με κανέλες, γλυκάνισο, όπως είπες και εσύ, κανέλα, μου αρέσει πολύ και εμένα. Γαρίφαλο. Είτε και έτοιμα φρούτα, mm-hmm. που τα ντύνουμε, που κάνουμε διάφορα σχεδιάκια πάνω, όπως έχεις δει με τα γαρίφαλα. Και αυτά, ναι, αν, ναι, τα βάλουμε και κοντά σε μία πηγή θερμότητος που μπορεί να έχουμε στο σπίτι, αυτό θα κάνει και το σπίτι μας να μυρίζει συνέχεια πάρα πολύ. Εντάξει, ωραία. Εντάξει, με τόσες ωραίες ιδέες που μου πεις. Εντάξει, νομίζω ότι το δικό μου δέντρο που σκέφτηκα να το κάνω απλά με σοκολάτες είναι το τίποτα. Θα κάνω κάτι άλλο τελικά. Έχεις πολύ, πολύ, πολύ πιο ωραία πράγματα. Είναι απλά. Και είναι πολύ απλά. Ακόμα και μικρά κουτάκια που σου είπα σαν δώρα, μπορείς, ναι, να πάρεις πάρα πολύ μικρά κουτάκια, boxes που έχει και σε σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε. Ή σε πολύ μεγάλο κατάστημα με αυτά τα πολύ φτηνά. Ναι, και να τα ντύσεις με απλό χαρτί περιτυλίγματος, αυτό της λαδόκολλας το χρώμα, ναι, 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 που είναι το φυσικό, με κόκκινο φιόγκο και σε ένα, φαντάσου, ένα πράσινο δέντρο. Ναι. Εάν βάλεις αυτό, γίνεται ένα πολύ ωραίο και φυσικό, έτσι, στόλισμα με λαμπάκια. Ναι. Η αντίθεση αυτή ήταν πολύ ωραία. Αυτό. Βάζεις κάποια κουτιά και κάποια μπαστούνάκια από γλυφιτζούρια, mm-hmm. και τελείωσες. Δεν χρειάζεται να βάλεις κάτι άλλο για, βέβαια, να φορτωθεί το δέντρο. Βέβαια. Δεν ξέρω αν έχεις και τις φωτογραφίες να τις δούμε. Έχουμε και τις φωτογραφίες, φυσικά. Θα τις δούμε με διάφορες κατασκευές τις οποίες έχει κάνει η Αγγέλικα, με αυτό το μπλε με μηδαμινό κόστος. Αυτό είναι ένα φανταστικό. Πώς το λένε, Στεφάνι. Το οποίο είναι με φελούς. Καλά, είναι με φελούς από μπουκάλια. Mm-hmm. Αυτά μπορούμε, να πω αρχικά, ότι μπορούμε να τα προμηθευτούμε και από το εμπόριο. Είναι πάρα πολύ οικονομική φελή, δεν είναι μεγάλο το, mm-hmm. κόστος τους. Πού μπορούμε να βρούμε όμως έτσι φελούς σε μεγάλη ποσότητα τέτοια? Υπάρχουν σε μαγαζιά που πουλάνε, σε κάβες δηλαδή, σε στην κάβες, ουσία, και σε σούπερ μάρκετ που μπορούμε να τα παραγγείλουμε και να μας προμηθεύσουν. Απλά θέλουν γύρω στις 3-4 μέρες για να, ναι, μας τα φέρουν. Ακόμη και σε παντοπολία της γειτονιάς μας. Εγώ από παντοπολία της γειτονιάς τα παραγγείλα και μου τα φέρανε. Σούπερ. Απλά να πούμε το εξής, ότι αν κάποιος το έχει στο μυαλό
του σαν κατασκευή, mm-hmm. όπως θα δούμε και τις επόμενες που μπορούμε να κάνουμε με φελούς, mm-hmm. μπορεί να υπολογίσει από φέτος να ξεκινήσει να μαζεύει για του χρόνου. Σωστά, σωστά. Και εδώ πέρα τι επόμενη. Έχω χρησιμοποιήσει σαν βάση. Α, έχω πάρει απλό φελιζολένιο στεφάνι που υπάρχει στο εμπόριο. Σε Ανθοπολία νομίζω το βρίσκουμε. Σε Ανθοπολία, αλλά και στα χριστουγεννιάτικα τώρα καταστήματα mm-hmm. υπάρχουν. Έχει περίπου 40 λεπτά το στεφάνι, το μεγάλο. 40 λεπτά. Λεπτά. Που είναι τίποτα. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να βάλουμε πάνω σε αυτό το στεφάνι οτιδήποτε. Εδώ έχω βάλει εγώ φελούς. Και τα έχει κολλήσει ουσιαστικά με θερμόκολλα. Ακριβώς. Και έχω δέσει ένα μεγάλο φιόγκο εντυπωσιακό και αυτό το βάζουμε είτε στην πόρτα μας, το κρεμάμε είτε πάνω σε ένα τραπέζι τη τραπεζαρία μας. Mm-hmm. Ανάλογα με το τι διάμετρο θα έχουμε επιλέξει στο στεφάνι μας. Την επόμενη φωτογραφία που είναι λευκό το στεφάνι. Άγνωστο. Εδώ. Αυτό το έχω φέρει για να δείξουμε για το επόμενο στεφάνι που είναι φίλτρα γαλλικού καφέ. Ότι χρειαζόμαστε φίλτρα, εγώ έχω επιλέξει τα καφέ γιατί μου αρέσουν πιο πολύ. Mm-hmm. Ένα ψαλίδι το οποίο έχει ειδικές εγκοπές στην άκρη και κάνει ένα ζικ-ζακ σχήμα. Μάλιστα. Οπότε την άκρη από το φίλτρο του γαλλικού καφέ το κόβω με αυτό το ψαλιδάκι. Mm-hmm. Στη συνέχεια το τσαλακώνουμε όπως βλέπουμε εκεί στο mm-hmm. πλάι και το κολλάμε με θερμόκολλα πάνω στο στεφάνι. Αν δούμε παρακάτω, έχω το στεφανάκι. Όχι αυτό. Ούτε αυτό. Ούτε αυτό, αλλά δεν πειράζει, θα το βρούμε στο... Αυτό είναι στο Λίβια. Θα το πάμε σταδιακά. Να το. Εδώ έχω αφήσει και ένα κομμάτι που δεν το έχω τελειώσει για να δείξουμε απλά ότι είναι το φελιζολένιο στεφάνι που λέω και το Μάλιστα. πόσο πιο στενό είναι. Οπότε ας δουν οι τηλεθεατές πόσο πιο πολύ μπλουτίζεται βάζοντας πάνω όλα αυτά τα φίλτρα. Και αυτό είναι με φίλτρο του καφέ. Με φίλτρο του καφέ. Απλά όταν το τσαλακώσουμε αυτό έχει όγκο. Ναι. Βάζουμε ένα μέσα, ένα έξω, ένα λάξ. Ναι, ναι. Ένα στην εσωτερική πλευρά του στεφάνιου, ένα στην εξωτερική. Και αυτά διπλώνοντας τα κάνουν όλο αυτό τον όγκο. Οπότε μετά με μικρές μπαλίτσες που έχω βάλει πάνω, ολοκληρώνεται νομίζω και είναι αρκετά εντυπωσιακό. Μου αρέσει πάρα πολύ και ούτε καν θα το σκεφτόμουν, μπορώ δηλαδή πραγματικά. Και με λίγο σπρέι χρυσόσκονης θα γίνει ακόμα πιο πολύ εντυπωσιακό. Κάποιος μπορεί να θέλει να το βάψει και όλο μετά σημεί. Σωστά. Και όλο χρυσό. Ναι, γιατί είναι αυτό μετά θα δείξει λες και είναι φύλλα αν τα βάψει κάποιος. Αυτό σκέφτηκα, αυτό σκέφτηκα. Οτιδήποτε φανταστεί πάρα ο καθένας μας. Για πήγαινες μας λίγο στις προηγούμενες φωτογραφίες, έτσι να δούμε γιατί πολύ ωραία στολίδια τα οποία... Αυτό. Από popcorn. Καλά το κατάλαβα. Γιατί μου έστειλε τις φωτογραφίες και τις έλειπα σε πολύ μικρή ανάλυση στο κινητό μέχρι να φτιάξουμε τα email και όλα αυτά. Και ήμουν σχεδόν σίγουρη ότι είναι popcorn. Είναι popcorn. Και ναι. Είναι φανταστική ιδέα. Αυτό είναι ακόμη πιο εύκολο να γίνει, διότι δεν χρειάζεται καν πιστόλι σιλικόνης ναι. ή θερμόκολλα. Δεν χρειάζεται πιστόλι σιλικόνης. Όχι. Βάζουμε απλή κόλλα ούχου σε όλο το στεφάνι, ρίχνουμε τα popcorn πάνω σε μία εφημερίδα και όπως έχουμε στην ουσία εμπλουτίσει όλο μας το στεφάνι με κόλλα ούχου, ναι. το ακουμπάμε πάνω στην εφημερίδα που έχουμε τα popcorn και τα παίρνει από μόνο του το στεφάνι. Μάλιστα, οπότε μετά καλύπτουμε τα κενά. Ακριβώς. Τι ωραία ιδέα, με popcorn. Θέλει βέβαια αυτό ένα 24ωρο για να στεγνώσει και μετά δένουμε το φιόγκο επάνω. Και στην popcorn. Πόρτα δείχνει φανταστικό. Φαντάσου ότι τέτοια φρολεξένια. Τώρα, εγώ έχω επιλέξει στεφάνι. Υπάρχουν στο εμπόριο και μπαλίτσες μικρές. Θα μπορούσε κάποιος να φτιάξει στολίδια για το δέντρο του. Να φτιάξει από popcorn δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Μπαλίτσες που να ντύσει έτσι το δέντρο του ή να το φτιάξει με marshmallows, με τις καραμέλες αυτές τις μαλακές. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Και αυτές με τα marshmallows θα είναι πολύ ωραία. Εδώ μέχρι τώρα στο εμπόριο κυκλοφορούν κάτι κουβαδάκια ολόκληρα με popcorn. Οπότε είναι πολύ κοντά. Ή κάποιος μπορεί να πάει να φτιάξει και μόνος αλλά στο και σπίτι αυτό, popcorn. Βέβαια, βέβαια. Τι άλλο έχουμε να δούμε. Επόμενη φωτογραφία. Λοιπόν. Εδώ, αυτά είναι τα μπισκοτόσπιτα. Ναι. Αυτά είναι τύπου πτυμπέρ. Είναι ακριβώς τύπου πτυμπέρ. Ενώνονται μεταξύ τους ως εξής. Λιώνουμε ζάχαρη, το κάνουμε σαν καραμέλα δηλαδή, ναι, και έτσι ναι. ενώνονται. Ακουμπάμε, βυθίζουμε στη μία πλευρά το μπισκότο και το ακουμπάμε απλά με το άλλο. Και από εκεί και πέρα μπορούμε καλή, να φτιάξουμε γλάσο. Να φτιάξουμε μια βάση. Βάσεις υπάρχουν και έτοιμε στο εμπόριο. Ή μπορούμε να πάρουμε απλό χαρτόκουτο mm-hmm. και να το ακουμπήσουμε. Δεν είναι ανάγκη να πάρουμε κάποια ειδική βάση. Και μετά πάει κομματάκι-κομματάκι. Δηλαδή παίρνουμε μπισκότα, mm-hmm. φτιάχνουμε το κέλυφος που εμείς θέλουμε, είτε μικρό σπιτάκι όπως είναι εδώ πέρα δεξιά, είτε όπως φαίνεται πίσω το πιο μεγάλο. Mm-hmm. Το χτίζουμε έτσι όπως σας είπα πριν. Φτιάχνοντας δηλαδή την καραμέλα, βυθίζοντας το μπισκότο, ενώνουμε μπισκότο με μπισκότο. Mm-hmm. Και στη συνέχεια φτιάχνουμε λευκό γλάσο. Φτιάχνουμε έτσι σαν χιονάκι,
Παίρνουμε καραμελίτσες από εκεί και πέρα, διάφορα άλλα μπισκότα και τα δίνουμε λες και είναι πιο χριστουγεννιάτικο. Μάλιστα. Δημήτρια, μου μπορείς να μας βρεις αυτό, μπράβο. Αυτό. Αυτό είναι πάλι στο λιδάκι από φελό που είπα και πριν, ότι αυτό μπορεί να κάνει κάποιος. Πάρα πολύ. Που είναι δεντράκια στην ουσία. Τα ενώνουμε, κάνουμε ένα τριγωνάκι από φελούς. Κόβουμε ένα φελό μισό και το βάζουμε στην άκρη για να το κάνουμε σαν βάση του δέντρου. Και από εκεί και πέρα με φυσικό σπάγκο που δένουμε περιμετρικά. Και κρατιούνται καλύτερα οι φελοί. Και από εκεί και πέρα δένουμε το πάνω μέρος για να κρεμαστεί από το δέντρο. Είναι πραγματικά. Είναι απλά. Είναι πολύ απλά. Και δοκιμάστε το οπωσδήποτε. Γιατί εντάξει, πολλές φορές οι περισσότεροι άνθρωποι λένε τώρα ποιος κάνει έξοδα για τα Χριστούγεννα και όλα αυτά και θα χρησιμοποιήσω αυτό και θα χρησιμοποιήσω το άλλο. Και το βλέπεις ότι υπάρχει μια αρνητική διάθεση από πριν. Οπότε μην μπαίνετε στη διαδικασία. Υπάρχουν πανέξυπνοι τρόποι για να κάνετε πολύ όμορφα πράγματα. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο που δεν το έχουμε όχι, δείξει. Όχι, νομίζω ότι τα δείξαμε όλα. Θες να προσθέσεις κάτι άλλο, έτσι και νομίζω ότι είμαι εντάξει. Δεν ξέρω αν εσύ θέλεις να με ρωτήσεις κάτι. Εγώ είπα, παιδιά, να περάσουμε υπέροχα Χριστούγεννα γενικώς. Είτε κάνουμε πράγματα είτε δεν κάνουμε. Υγεία πάνω απ' όλα και θα έρθουν όλοι να έχουμε υπομονή και υγεία. Υπομονή και υγεία, σωστή. Ήταν η καλύτερη συμβουλή αυτή. Και πραγματικά να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και εσύ, σαν αγγελικά μου. Να είσαι καλά. Φτάσαμε εδώ στο τέλος μας. Θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα, 6 με 7, εδώ, στην τηλεόραση της Ζούγκλας.